Κύριε Λούσα, είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους συναδέλφους σας, τους εκπράξους τελειάς εποχής, που κρεμασμένοι από το αυτό ταβάνι ζωγράφιζαν μυστικοί, για να μην έχουν να πούμε πολύ μυστικοί αυτοί. Μυστικοί. Τι θέλετε να κάνω εγώ τώρα. Έτσι. Ήδη έτσι. Μάλιστα. Και νυχτάζω εσάς, ε. Ναι. Ωραία. Κοιτάξαμε. Θα μου τραγουδήσετε, όχι. Όχι. Ωραία. Ναι. Τι θέλετε να σας πω. Να λαμπάτε κάποιο τραγούδι. Λοιπόν, είμαι. Όπως θέλετε, καθίστε. Όπως θέλετε. Πίσω από το πίνακα θα βάλουμε το θέμα, θα είναι Νικόλαος Παναζόπουλος ή Νίκος. Νικόλαος. Νικόλαος. Με τον Νίκος αισθάνομαι σαν σκύλος με κολοβή ουρά. Νικόλαος Παναζόπουλος, καθηγητής ρωμαϊκού. Όχι, όχι. Ομότιμος καθηγητής της ιστορίας του ρωμαϊκού και του ρωμαϊκού δικαίου. Αυτό που είπατε είναι το μισό από μένα, ή μάλλον το τέταρτο. Νικόλαος. Ομότιμο. Νικόλαος Γιώτα Παναζόπουλος. Γιώτα. Γιώτα Παναζόπουλος. Ομότιμος. Καθηγητής. Καθηγητής. Της ιστορίας. Της ιστορίας του ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Αριστοτέλειο, αν θα πει θήτα. Αριστοτέλειο, δεν θα πει θήτα. Αν θα πει θήτα. Ωραία, ωραία, έτσι, ωραία, αλλιώς. Έχω μια ιδέα, κύριε Λούσα. Ναι, όχι. Εάν δεν μοιάζω εγώ με το πορτρέτο, ναι. Να με βασανίξετε να μοιάζω. Όλα γίνονται, όλα γίνονται. Για να μην φύγω με δυσαρεστημένοι. Να μην είναι μερικές πυρηνές είμαι ίδιος. Καλή καρδιά. Και είναι τόσο μεγάλα, τόσο μεγάλα πράγματα. Είδα, είδα. Πού θα βγουν αυτά τα πράγματα. Θα βγουν, θα βγουν, έχουμε χρόνο. Τα πόσα ευρωπαϊκά είναι, πολύ μεγάλη αίθουσα. Και πού είναι αυτή. Είναι καινούργια αίθουσα τώρα. Δωρεά ενός Μαυρίδη. Ισόγειος το Ποσειδόνιο απέναντι, εκεί που θα γίνει το Μέγαρο Μουσικής. Α, στην παραλία. Στην παραλία. Την έχει κάνει δωρεά και ετοιμάζεται τώρα, είναι έτοιμη. Πού είναι, πετάσεις την αυτή στην Στο Αλατίνι δίπλα το...
και ποια έχω διαμέρει με επεισοδού μεγάλο Αλεξάνδρου. Μεγάλο Αλεξάνδρου, ανέστη. Και μεγάλο. Στην Παραλία. Ακριβώς δίπλα στο Λατίνο. Θα το ευχαριστήσουμε εμείς τον κύριο καθηγητή. Τι να κάνουμε. Όλα γίνονται εδώ. Όλα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν πήρα τίποτα. Τι να του πει.
Δηλαδή καμιά σχέση δικαιοσύνη με το επάγγελμα και με την κοινωνία. Μόνο δεν ξέρω. Έτσι. Τι είπε τι. Μη μου χαράτε τα μαλλιά. Κάνει καιρό. Θα μου πει στο τέλος τι από το έτσι να από τα χαρακτηριστικά μου ήταν εκείνο που σας επικοινώνησε με το μοντέλο. Θα σας πω, βεβαίως. Θέλετε να πάω το ρετιστρέρο, μάτσο δεξί. Όχι, όχι. Αν είναι κάτι που μπορώ να το κάνω... Όσοι έχει, όσοι έχουν όλα. Όσοι έχουν όλα και καλύτερα. Όσοι έχουν όλα. Δεν μου δείξε του κύριου Σακελαρίου χθες το πρωτοβουλίο. Του κύριου Σακελαρίου έρχεται και απόψε θα έρθει. Α, απόψε. Του κύριου Σακελαρίου απόψε θα το κάνουμε. Απόψε. Απόψε θα είναι. Απόψε θα το κάνουμε, δηλαδή. Δηλαδή τώρα μετά από εσάς. Ναι, ύστερα έρχεται από εσάς μετά θα έρθει. Δεν εξαντλείτε το ταλέντο σας με τον ζωγραφίτη τα δύο πρωτοβουλία του μήνυμα. Όχι. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά που λέτε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος. Τι είπατε? Δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος εδώ, γιατί έχουμε στενά περιθώρια. Εμένα μου λέτε. Εμένα μου λέτε. Είδαμε και αυτή την ατυχία τώρα από όσο εδώ το νούμερο. Δεν καλά, δεν βλέπω να... Πονέρο το λέτε. Κοιτάξτε, εάν μου βιάζεστε, γράψτε πάνω σκίτσο και τελειώνει. Όχι, είμαστε εντάξει. Έχετε μερικά αγαπημένα χρώματα ή όχι? Όχι, δεν τα κάνουμε αυτά. Δεν κάνετε τέτοια. Δεν έχει από αυτό. Δεν λειτουργεί έτσι ο κανόνας εδώ. Όλα ένα... Όπως ξέρετε, είχα διαβάσει κάποτε ένα δοκίμιο για την ματέρα τέτοιου. Ναι. Όπου ήταν δείξει τα ρομπή. Όπου αυτός, ναι, έλεγε ότι η γοητεία ενός πίνακος έγινε σε μια πινελιά, χτυπητή, ναι, που ανοίγει τη φαντασία σε κάτι που δεν αποδίδει ο πίνακας ο ίδιος. Αλλά... Έτσι είναι, ναι. Έτσι. 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 Άποψη είναι όμως. Όλα. Άποψη. Εσείς τώρα πώς σκέφτεστε να αξιοποιήσετε αυτή την αίθουσα, ας το πούμε, εκθέσεων? Την έχει αναλάβει η κυρία Κούντουρα, η οποία είναι καθηγήτρια των τεχνικών της ιστορίας της τέχνης. Της ιστορίας της τέχνης. Το ΑΠΟΘΕ. Ναι. Και αυτή η ίδια θα αναλάβει όλο το, ας το πούμε, δεκόρ. Είναι καινούργια, συνομιλική μου. Είναι, εμείς μπήκαμε το 62-63. Τα χέρια σας, όπως ήταν, έχει πάνω, έτσι. Έτσι. Πώς έτσι. Δεν ήταν έτσι, αλλά έτσι. Ούτε έτσι. Να σας πω εγώ να το θυμάστε. Έτσι. 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 Δηλαδή, δεν ήταν έτσι, ήταν έτσι. Παίζατε εδώ, έτσι. Αυτό. Έτσι.
ναι, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι, έτσι. Ωραία, ωραία. Αν σας ενδιαφέρει, είναι ένα εισιτήριο του τρόλι αυτό. Κούντουρα, λοιπόν. Τι λέγαμε. Κούντουρα, αλλά όχι κουτουράδα, κύριε. Ω, δεν ήταν κουτουράδα. Καλός άνθρωπος, έξυπνος άνθρωπος. Τα αγαπάει όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ. Και εμάς αγαπάει, να το πούμε και αυτό. Βεβαίως. Κάνω λάθος, κύριε Μακαράκο. Δεν μετρήσατε όμως το μέγεθος σας αγαπάει. Τώρα. Το πόσο σας. Αυτό είναι απροσμέτρητο. Απροσμέτρητο είναι απροσβιώριστο. Μην πετέρετε τσέ. Ωραίος είναι καλή κύριε μας. Αθάνατος. Έτσι θέλει. Έτσι θέλει. Αλήθεια έτσι θέλει. Εμένα το τηλέφωνο του κ. Παπαδόπουλου μου είπε ότι το μόνο που δεν μπόρεσα να μου αφαιρέσει να μου πάρω είναι το γιο. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ακριβώς. Δεν άκουσα καλά. Λέω. Το μόνο που δεν μπόρεσα να μου πάρω είναι το γιο μου. Άρα.
αυτά τα παίρνουν δεν όπως εσύ με Θεσσαλονίκη μετά. Δεν άκουσα η Θεσσαλονίκη μου. Τα παίρνεις σε Θεσσαλονίκη, τους πήρε και στο Σοκίνητο. Βέβαια, εκεί θα πάνε όλοι. Και πώς τους μεταφέρετε. Τους μεταφέρουμε με το αυτοκίνητο. Όπως ήρθαν. Έχετε αυτά τα... τις χάρες που έχουν τα... Όχι, δεν έχουμε από αυτό. Έχουμε... μια σκάρα επάνω. Ναι. Θα την κλείνουμε όλα ωραία, με νάιλον χοντρό. Με νάιλον. Τα δένουμε και σιγά σιγά. Τα πηγαίνουμε. Δεν σας έφυγε κανένα στο δρόμο, ε. Όχι. Δεν έφυγε κανένα. Αλλά
δεν το κάνω ούτε από αδιαφορία, ούτε από αδιαφορία, ούτε από θυσία. Τα βάζουν στο μέσο τα καθίσματα ή τις πολυθρόνες, λειτουργούν αρνητικά βέβαια. Ναι, βέβαια. Από την άλλη πλευρά. Και αυτό μιλάμε και είναι πρόβλημα. Δεν το κάνω έτσι. Εκείνο που μου έκανε καταπληκτική εντύπωση από ό,τι έχω δει στη ζωή μου ήταν το σπίτι του Ρούμεν στην Αμβέρσα και το σπίτι του Ρέμον στο Άμστερνταμ. Ναι. Δηλαδή οι εικόνες στα ανθρώπινα μεγέθη και στα μεγέθη του σπιτιού. Δηλαδή ήσασταν κάποιος από τα μοντέλα του και κυκλοφορούσε ανάμεσα σε αυτά. Δεν σας ενοχλούσε να πούμε ούτε το φως ούτε η σκιά. Ήθελα να πάω στο τελέντα να βάλω το κετέ του Γκρέκο. Εγώ δεν ξέρω. Όσο περνούν τα χρόνια θα ξέρω να πίσω αυτή τη σκιά. Τι λένε να έφερνα κανένα μαξιλάρι από το σπίτι να το πάρει μετά από εκεί πέρα να γνωρίσω από το κτήμα. Δεν πειράζει κύριε Γκριντάμου, δεν πειράζει. Εγώ έτσι εγώ σας θέλω. Ναι, ναι, μπράβο σας. Έτσι σας θέλω. Ξέρετε τι προσπαθώ να κάνω τώρα, να σας διορθώσω τη διάθεση. Εγώ σας ευχαριστώ, έχω από αυτήν. Θα το ξαναπάσω πολύ καλά. Εσείς όμως, έτσι θέλω να κάνω. Εντάξει, μα τι αφού έχεις τι να την κάνω. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν σκεφτήκατε ότι αυτό που προσπαθώ να προσφέρω σε εσάς δεν μπορούσα να το χρειαστεί κάποιος άλλος. Θα βοηθήσει πάλι. Τι να κάνω. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να λέω συνέχεια ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τι μηχανή έχετε, κύριε Σόνι. Καλή. Καλή. Βέβαια είναι του 91 μοντέλου, μπορούμε να πάρει. Δεν ξέρω αν βελιάσαμε τέτοιο το θέμα αυτό. Οι παλιές μηχανές γερμάτων, τσάιστη, δηλαδή είναι καλύτερες γερμινότητες με το κομμάτι. Πάμε σε πρέπει και το αεροκάμα. Δεν μπορούσε κανείς να σκεφτεί μια μέρα για να κάνει ένα τρόπο. Και τώρα είναι με το κομμάτι. Επομένως προσπαθεί να βγάλει όσο μπορεί περισσότερο τη βάρο τη στιγμή. Έτσι, το είναι γεγονό. Σε όλα τα πράγματα. Τώρα πιάσατε αυτή τη ματιά που ήταν έτσι, έσχιζε το. Δεν έπιασε αυτό. Δεν έπιασε άλλο ενδιαφέρον. Είναι η ώρα άλλη τώρα. Άλλο κάτι κάνω. Τώρα άλλο, ενδιαφέρομαι για όλους για το άλλο τώρα πράγμα. Για την αναφορά μου στο χώρο. Είναι αυτός, άλλος τα λέγαμε, κανόν. Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά σε αυτούς τους φίλικες και τον τρόπο που ζωγραφίζετε, ναι. Εκείνο που θέλετε να κάνετε, αν κατάλαβα καλά, ναι. Είναι να προσπάσετε το άτομο το χώρο. Ναι. Και να το βάλετε στο δικό σας. Έτσι. Έτσι. Ναι. Πλησιάζει. Πλησιάζει. Ξέρετε γιατί με ενδιαφέρει από τις οικολογικές απόψεις αυτό. Διότι όπως από τη διδασκαλία έμεινε η ανεκδοτολογία, θα δώσει από μήνα την προσωπογραφία. Ωραία. Yeah. Δεν μου δώσετε πάλι την διεύθυνση. Έτοιμη την έχω εδώ. Απλώς δεν θέλω να σας αποσπάσω τώρα. Θα σας τα δώσω, μόνο θα σας τα δώσω. Όλα και τα πάντα. Είναι πολύ ευχάριστο που ο κύριος Χρήστου συμμετέχει στο. Βεβαίως. Και ο κύριος Παπανικολάου, θεματικής του Χρήστου, και είναι τώρα στη θέση του Χρήστου στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέρω. Ναι, είναι νεότερος. Βέβαια. Τι θέση του είναι. Κύριε Χρήστο, η θέση είναι μια καρέκλα. Η διαδοχή είναι ένα
Δεν το άκουσα αυτό, κύριε καθηγητά μου. Λέω στη θέση μου. Είναι μια καρέκλα. Α, στη θέση είναι μια καρέκλα. Είναι μια διάρκεια. Μπορεί να έρθει κάθε στιγμή η καρέκλα, αλλά να μην, κάνεις, να μην συνεχίσεις το έργο του. Έτσι.
κάνω εγώ αυτά, κύριε Καλλιτέχνη. Δεν πειράζει. Βασικά είμαι εγώ ευγενής. Α, ναι. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι. Έτσι. Είμαι ευγενής. Και στην εγγενιά σου. Μερικοί νομίζουν ότι η ευγένεια είναι προδοσία της αυτής, ναι. Της κοινωνικής τους τοποθετήσεως. Ναι, έτσι. Έτσι. Κουράζεστε, κύριε καθηγητά μου, έτσι όπως κάθεσαι. Όχι, δε. Η σκέψη ότι κάθομαι με κουράζει. Αν δεν σκεφτόμουν ότι καθόμουν, δεν μου πήρε κουράζει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι κουράζει. Είναι περιορισμός στον χώρο, κύριε. Είναι περιορισμός της ατομικής μου ελευθερίας. Έτσι. Το ανατομικό μου δικαίωμα, του συντάγματος. Για να φτάσω να πούμε σε βαρύντοπες λέξεις. Εδώ έχετε δίκιο. Και εδώ έχετε δίκιο. Εδώ έχετε. Πάντα ζόπλος. Μάλιστα. Thank you.
Ναι. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να δείτε κατά το πίσω μια φορά. Αποσύρουμε. Μην ξεχάσω, λέει, είπε ο κύριος καθηγητής. Να πάμε στο πίσω. Ναι. Το είπαμε αυτό. Ένα Σαββατοκύριακο. Το είπαμε αυτό, κύριε καθηγητά. Θα το κάνουμε. Αυτό θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Στο στοχασμό λέω δεν υπάρχει τέρμα. Δηλαδή, α, ναι. Δεν είναι. Ναι. Μόλις φτάσει. Ναι. Μόλις τελειώσει τον κύκλο, επάπτεται επομένου κύκλου. Ναι. Αλλιώς δεν θα σκεφτώσεις. Ναι. Αν δεν πρόκειται να συνεχίσει να το κάνει. Έτσι. Αρχίσαμε και μπαίνουμε στην αστία. Ναι. Εκεί είναι μια συνοπτική.
ή εκπαιδεύσει κατά την υγεία. Αυτό υπήρχε εδώ. Δεν είναι δική μου. Το κάναμε εκτρενώντων του ατελείου εδώ. Το ατελείο είναι δανεικό κύριε καθηγητή. Θα το δημοψήφισμα έγκριε. Παραγγέλνω. Λες που σε μπορώ να σε πω σε ένα δικό δοκιμάδι. Ωραία, ωραία. Τέλος πάντων, θα γυρίσουμε. Άλλη κλίση, ακόμη ένα λεπτό. Θέλω μια μέρα να έρθω να σε δω για να κουβεντιάσουμε και ένα τέτοιο ακαδημαϊκά, πανεπιστημιακά. Είμαι πολύ επιγραμμένος για τις μέρες συμπληρώσεις και επιτέλους. Εκδηλώσεις ή δηλώσεις. Εκδηλώσεις. Από εδώ όσο βλέπω πιο έντονο χρώμα. Εδώ όταν πρώτα είδα, φάνηκε ακόμα έτσι στοιχειώδη. Έχουν αυτά εδώ πολλά πένα. Εντελάτε από εδώ να δείτε. Δηλαδή αυτό εδώ που είναι έντονο είναι αυτό εκεί απέναντι. Και εδώ που είναι έντονο η γραβάτα είναι. Όχι, θέλω να πω ότι ο Ξάν εμφανίζεται περισσότερο. Μην χάνει την ώρα σου, μην πειράζει. Να σα πω γιατί αυτό συμβαίνει επειδή το φως εδώ άνισο είναι. Και κάνει ρεφλέ. Αυτό είναι το τέλος ή θα το... Όχι, όχι, έτσι, 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 έτσι. Γιατί αλλιώς θα κάνουμε οπτική, natural. Δεν θέλουμε. Ενώ τώρα είναι υπερφυσικό. Ναι. Υπερφυσικό, όχι μεταφυσικό. Μεταφυσικό. Μεταφυσικό, ναι. Ελεπάρτε τώρα να το ξαναδώ για μια... Ναι, βεβαίως. Και να αρχίσει και εγώ. Ναι, 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 εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Τόσο μεγάλο και δεν μπορείς και έτσι. Τι που θα πάει στο Κιαπλατιέ. Πότος είσαι. Τώρα εξήγησες ότι έχουμε εκεί αίθουσα ωραία και λούγια. Στο Πανεπιστήμιο. Όχι στο Πανεπιστήμιο. Πού το Πανεπιστήμιο. Άλλοι μας έκαναν την αλήθεια. Ναι, μια αίθουσα πόλη. Μα εδώ είναι τετραγωνικά μέτρα πολλά. Βέβαια, βέβαια. Είναι από αυτή σας λέω είναι η αίθουσα τεράστια. 400 τετραγωνικά. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα την μυρίσω εμείς δεν έχει θέση για τους επόμενους. Έτσι, έτσι. Άλλη θέση δεν έχει. Ογδόντα. Αυτή θα τους κάνουν για να πάρουν τους νέους. Εγώ σκεπτόμουν τώρα ένα υπερόν από το να μπορεί κανείς να μας καλυμάνει για περισσότερη ώρα στην αίθουσα. Θα σας θυμηθούν. Θα σας θυμηθούν όλοι τους. Οι καλοί. Και οι μαθητές σας και εκεί άρα οι φίλοι σας. Για κάθε ενδεχόμενο, παιδιά, βάλετε το όνομά μας. Ευχαριστώ ότι ο Χρήστος Χρήστος συμπλέγει. Περάστε εδώ και παιδί, πάμε εδώ. Εδώ, 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 εδώ. Βεβαίως θα βγάλεις και φωτογραφία από το έργο και θα στείλεις. Τώρα ακριβώς κιόλας. Έτσι. Και μάλιστα αν σταθείτε δίποτε στον κόμμα και μαζί με το έργο. Τότε για να βγει μαζί με εκείνο έπρεπε εκεί πέρα να το βάλουμε το έργο. Να το βάλουμε απέναντι. Όχι, δεν χρειάζεται. Το βάζουμε απέναντι.